Έντονη αντίδραση της λαϊκής συσπήρωσης της περιφέρειας Ηπείρου έχει προκαλέσει παραχώρηση τμήματος του ΤΕΠ Οικουμενίτσας σε δύο ΜΚΟ και ενώ, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, είχε προηγηθεί δωρεάν παραχώρηση κτηρίου από το Δήμο Φιλιατών εδώ και ένα χρόνο, αλλά και η παραχώρηση σχολείου για άλλη δομή στο Δήμο Σουλίου. Η παράταξη κάνει λόγο για σκάνδαλο που υλοποιείται στο έδαφος των συνειδητά διαλυμένων κρατικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας από εκείνους που σήμερα τρέχουν να στηρίξουν τους εργολάβους. Το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών σημειώνει δεν έχει ψυχίατρο στα εξωτερικά του ιατρία και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών, δεν έχει δικό του ψυχίατρο και μισθώνει τις υπηρεσίες ιδιώτη ψυχιάτρου με μπλοκάκι για κάποιες ημέρες της εβδομάδας. Η λαϊκή συσπήρωση ρίχνει τα βέλη της στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που όπως σημειώνει σήμερα τρέχουν να στηρίξουν τις ΜΚΟ, ενώ άφησαν εδώ και χρόνια χωρίς σύγχρονες υπηρεσίες ψυχικής υγείας το θεσπρωτικό λαό. Για μικιοποίηση της ψυχικής υγείας αλλά και για υποκρισία έκανε λόγο μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της λαϊκής συσπήρωσης Γιώργος Πρέτζας. Επειδή το θέμα της παραχώρησης χώρων του ΤΕΠ σε δύο ΜΚΟ εμφανίζεται με ένα στενεμένο τρόπο, αποκρύπτοντας ουσιαστικές πλευρές του, είμαστε εδώ τα Λαϊκή Συσπήρωση Ηπείρου, μαζί με τη Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Οικουμενίτσας και του Δήμου Σουλίου, να πούμε τα εξές. Η παραχώρηση για 10 και 14 χρόνια σε δύο ΜΚΟ από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών έγινε για να υλοποιηθεί το μέγα σκάνδαλο που εδώ και δύο χρόνια συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι η παραχώρηση σε ιδιώτες, εργολάβους ΜΚΟ ψυχικής υγείας, για να αναπτύξουν τον τομέα ψυχικής υγείας και όχι στα πλαίσια του κρατικού συστήματος ΕΣΕ. Αυτό το μέγα σκάνδαλο είναι νομοθετημένο από το 2021, ώστε να παραχωρούν η Εκκλησία, οι Δήμοι, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα νοσοκομεία χώρους σε εργολάβους μικιάρχες ψυχικής υγείας. Αυτό στη Θεσπρωτεία έχει πάρει μια σαρωτική διάσταση. Πριν ένα χρόνο, ο Δήμος Φιλιατών παραχώρησε χώρο σε μια ΜΚΟ για να αναπτύξει οικοτροφείο για ασθενείς με ψυχική υγεία. Πριν από λίγες μέρες, ο Δήμος Σουλίου παραχώρησε σχολείο στην ίδια ΜΚΟ για να αναπτύξει κέντρο ημέρας για αυτισμό. Και τώρα έρχεται το νοσοκομείο των Φιλιατών να παραχωρήσει σε δύο ΜΚΟ με προγραμματική σύμβαση χώρο στα ΤΕΠ της Οικουμενίτσας, αλλά όλο αυτό συμβαίνει πάνω στο έδαφος μιας κατεστραμμένης δημόσιας κρατικής ψυχιατρικής περίθαλψης. Το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών δεν έχει εξωτερικά ιατρία με ψυχίατρο για να παρέχει υπηρεσίες εξέτασης στους ασθενείς του. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, που είναι αποκεντρωμένη μονάδα, δεν έχει ψυχίατρο και έχει κάνει σύμβαση με μπλοκάκι με έναν ιδιώτη γιατρό. Στα πλαίσια αυτής της διάλυσης, που όλοι μαζί οι παράγοντες, οι κυβερνητικοί, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι αυτοδιοικητικοί που λειτουργούν σαν μεσάζοντες, έρχονται τώρα να μπουν σε έναν ανταγωνισμό στήριξης ΜΚΟ για να πάρουν το έργο. Αλλά αυτό υπονομεύει και το δικαίωμα του θεσπρωτικού λαού να έχει πρόσβαση στην επίγουσα ιατρική. Το ΤΕΠ των Φιλιατών σχεδόν δεν υφίσταται. Δεν έχει δικό του διευθυντή, δεν έχει δικούς του γιατρούς, λειτουργεί με ειδικευόμενους και μετακλητούς γιατρούς από τις κλινικές. Δεν είναι ΤΕΠ. Το ΤΕΠ λοιπόν που φτιάχτηκε για να καλύψει αυτή την ανάγκη από την παράδοση του κτηρίου και του εξοπλισμού και τα εγγένεια επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν λειτουργήσε ποτέ ως ΤΕΠ. Φιλοξένησε το Κέντρο Υγείας και το ΕΚΑΒ. Άρα και χτυπάνε δύο πράγματα με αυτή την επιλογή μικιοποίηση ψυχικής υγείας. Και να μην υπάρχουν δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, αλλά και να μην υπάρχει ΤΕΠ και επίγουσα ιατρική. Αυτό έγινε με την παραχώρηση από την ΕΚΤΗ ΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, αλλά επικυρώθηκε και από το Δήμο Οικουμενίτσας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια υποκρισία. Την ίδια στιγμή που επικύρωσαν την παραχώρηση για 10 και 14 χρόνια του χώρου του ΤΕΠ, στο πρακτικό της απόφασης επικαλούνται εντελώς υποκριτικά ότι εύχονται να μην παρακολουθήσει τη λειτουργία του ΤΕΠ, να προχωρήσει η διαδικασία του εξοπλισμού και της στελέχωσής του για να έχουμε γρήγορα ένα σύγχρονο ΤΕΠ την ίδια στιγμή που δίνουν για 15 χρόνια τους χώρους του ΤΕΠ. Στο νομοσχέδιο το οποίο έρχεται για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αυτό που καταργεί και το ΚΕΘΕΑ, περνάει τη χρηματοδότηση αυτών των δομών των ΜΚΟ μετά τη λήξη κρατικής χρηματοδότησης ευρωνησιακής στα ασφαλιστικά ταμεία. Ασφαλιστικά ταμεία που με το νόμο του 21 και με τροπολογία της 9ης του Φλεβάρη του τρέχοντος έτους έχουν γίνει ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, δεν συνεισφέρει το κράτος, δεν συνεισφέρουν οι εργοδότες, συνεισφέρουν μόνο οι εργαζόμενοι. Και σαν ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία θα έχει κόφτες, οπότε είναι πολύ κοντά και οι άμεσες πληρωμές. Αυτό το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της υγείας που το βλέπουμε σε όλα τα πλαίσια, κυβέρνηση,
Έκτη ΠΕ, διοικήσεις νοσοκομείων, αυτοδιοικητικοί παράγοντες ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, όπως έδινε και εδώ στα Γιάννενα, θα σας θυμίσω με τη ΜΚΙΟ που πήρε τη μονάδα εγκαίρης παρέμβασης ψύχωσης της ψυχιατρικής κλινικής, είναι υπόλογη για ένα τεράστιο σκάνδαλο και έγκλημα. Αυτό καλούμε τον κόσμο να καταδικάσει, καλούμε το Σωματείο και τους φορείς να καταδικάσουν όλους αυτούς που εμπλέκονται και προσκυνιακά αλλά και σε ένα μεγάλο παρασκήνιο ανταγωνισμού για το ποιος θα ξεκοκαλύσει αυτά τα χρήματα και να απαιτήσουν η υγεία του λαού να είναι κρατική, δημόσια και δωρεάν. Δεν μπορεί το κράτος να απεμπολεί την ευθύνη το απέναντι σε αυτούς που υπερφορολογεί, να το δίνει σε κάποιες εταιρείες και όταν θα συμβεί κάτι σε οποιονδήποτε ασθενή, να σου λέει το κράτος ή το Υπουργείο Υγείας, εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, τρέξε βρέστα με το δουσού κάποιες ΜΚΙΟ.